Καλησπέρα σε όλους από τον Άγιο Νικόλαο. Φοβερό ντέρμπι αναμένεται. Φιλοξενεί τον Χελντράιχ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά σεζόν. Ο Χελ είναι αίτητος και έχει ξεκινήσει και με ένα μεγάλο παλιό σειρά και μεγάλο όνομα στην Master που νίκησε στην πρώτη αγωνιστική της Iguana Pacers. Στάχη Μουδίλος κατεβάζει με το rebound. Μπακούρος Μουδίλος αμαρκάριστος και έσχεσος στην πόλη προσπάθεια από τα 6.75 παγόνους. Θεοδόρου με εξάδα, όπως μας είπε σήμερα ο Κουρπακασίλικου. Από την άλλη, 10 άτομα αποστολή έχει ο Σεέλ. Μπακούρος ξανά για 3 αστροπαγόνους. Μετικό ριμπάνω στο Χαλιώτη. Θεοδόρου αλλά περνάει χαμηλά στον Χανιώτη. Από κοντά ο Ανδρεάδης. Από το fade away, rebound. Από τον Μπακούρο. Παπαδάκης. Μπακούρος σηκώνεται για 3. 2 στα 3. Έστωχα τρίποντα για τον Χελντράιχ στα πρώτα 2 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτό που παραμένει και τώρα ο Μουδίλος θα γυρνούν στον εφηδιασμό αλλά δεν είναι τη φάση. Καλό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους, γρήγορο 6-0 σερί. Τα πρώτα 2,5 λεπτά. Έκτοπος για 3 ο Θεοδόρου. Απαντάει για τον λογαριασμό του Σκουλ. Τρία έκτοπα τριποντάκια στα πρώτα 2,5 λεπτά. Αυτό τουλάχιστον στο χωριό μου λέγεται καλός χιονός. Αν μιλάμε για ένα ντέρμπι. Από τον Παπαδάκη στην επίθεση Χουτ. Καρίς λάθος υπάρχει του Μπακούρου και φάουλ στη συνέχεια ψηλά. Από την Χουτ πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Επαναφορά από το πλάι για τους Νεοκοσμίτες. Ανδρεάδης σηκώνεται για 3. Δεν ευκοχή. Λοιπόν, ψηλά από τον Χανιώτη. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια για τον Περιβολάρη. Πολύ ωραίες εμφάνισης στην απόλυτη για τις δύο ομάδες. Κλασική του Χελντράιχ την πρώτη για πρώτη φορά. Του Παπαδάκη Χανιώτης. Ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε, αν θυμάμαι καλά, το φουτ στον τελικό του Σάμερ για 3 άνθρωπος. Ο Σάρης παγώνης, η πάσα περνάει στον Μπακούρο, ο οποίος θα δοκιμάσει το κοντινό του μαχαίρι του, θα πει στον Ανδρεάδη, ο οποίος θα αστοχήσει με 0 στα 2 και είναι ο Κώστας. Αλλά πιστεύουμε ότι αν βρει το χέρι του, πολύ δύσκολο να το σταματάς.
τρεις, έφτωχος, απαντάει ο Περιβολάρης. Τρία τρίποντα ο Χελ, δύο τρίποντα μάλλον ο Χελ, δύο τρίποντα και η Χουντ. 6-6 στα πρώτα 5 λεπτά, στο πρώτο δεκάλεπτο, κλέψιμο για την ομάδα Μπαρτσάκα. Και φάς το Ανδρεάδη. Περιβολάρης. Είναι μία από τις λίγες ομάδες που εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι κάνει μεγάλες κηδείες στο κύπελλο. Είναι ομάδα που τα βγαίνει πολύ καλά σε αυτόν τον θεσμό. Αν θυμάμαι καλά πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αυτό που και αποκλείστηκε από τους West Kings. Από το τριποντάκι, μάχη τα rebound. Έστω από τον Περιβολάρη. Φτάνει τους 5 ο Γκάρτις Χουντ. Από την άλλη ο Χέλ έχει επιστρέψει για τα καλά πλέον στον κόσμο του μπασκετάκι μετά από πολύ χρόνη απουσία και τα βγαίνει εξαιρετικά. Και μπορεί να πάνε συνήθως πάνε στο παπαδάκι. Δύο βολές για τον ψηλό. Η ομάδα του Κώστα του Ανδρεάδη και του Γιάννη του Νικολαίδη έχει ξεκινήσει με 4-4 το φετινό comeback που κάνει στο μπασκετάκι. Μια συγκέντρα του Παπαδάκη. Δεύτερο τρίποντακι για τον ίδιο. 8-10 προβάδισμα 2 πόντων για τους Νεοκοσμίτες. Περιβολάρης. 13 αστοχή. Πάλα θα δείξω από τα πλοία του Μουδίλου. Και τα πόντια μας του Μουδίλου. Έξυπνα την πέταξε εκεί ο Χανιώτης. Επαναφορά από την baseline με το Σαρή. Θεοδόρου. Βάλει πάλι το Σαρή, ο οποίος το σπίτε. Ωραία, πάλι το κόψιμο. Άσχημο τελείωμα στην πρώτη μόνο τον Περιβολάρη. Ανδρεάδης. Πείτε, σπάει μπάλα στον Παπαδάκη, αυτό το τελείωμα. Μπάλα σε κάτω Περιβολάρη. Ο οποίος σηκώνει για 3 και ευτυχή. 2 τριποντάκια και ένα λίποντο για τον Κάρτις Χουντ, ο οποίος οδηγεί το νεμάτο με 8. 11-10 μπροστά η Χουντ, 2 και 45 απομένουν για την ελίξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραίο χάστην και ωραίο καλάθι από τον Παπαδάκη. Και αυτός με τη σειρά τους τους 3. Περιβολάρης. Κοντε για 2. Τα παρία. Ανδρεάδης. Αγώνης. Ωραία. Για 3 ξανά έστωχος ο Μπακούρος. Δεύτερο τριμποδάκι και για εκείνον στις 6 Παγώνης Βούκορας για τον Χέλ, στους 8 Περιβολάρη για την Χουντ. Χανιώτης πέσει με πλάτη, γυρνάει, δημιουργεί τη φάση.
Αντρεάδης, δεν κάνει επάθεια στο κόψιμο του Μουδίλου. Μαρινόφσκης και φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Μέσα ο Νικολάηδης και ο Τσεκουρλούκης για το Χέλ, έξω για δύο ανάσες. Ο Παπαδάκης και ο Παγωνής. Άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη, rebound του Νικολαίδη. Επιθετικό φάουλ από τον Νικολαίδη, κατοχή ξαναπερνάει στη Χούντ. Περιβολάρης Χανιώτης, κάντο στο Σάρι, ο οποίος σκόνται για τρεις, δεν ευτυχεί ούτε τώρα. Από τα καλύτερα επιθετικά τουλάχιστον όπλα ξέρω ότι έχει στην διάθεσή του Σιγούντ. Νικολαίδης, ανοίγει ο αρασμό. Έντεκα-δεκαεφτά στο συν 6 ο Σέντραϊκ στα πρώτα 9,5 λεπτά. Λόκτου Νικολαίδη ψηλά και προποντήσαμε για δύο από τους συνεκοσμίτες. Νικολαίδη, κατοχή αλλάζει χέρια και περνάει στην Χούντ, η οποία έχει 19,5 δευτερόλεπτα να διαχειριστεί. Λογικά όλοι την εμπειρία θα πάρουν οι περιστατιώτες. Σηκώνεται για τρεις, αστοχή, λοιπόν, φάουλ από τον Περιβολάρη. Είναι ακόμα αυτό που μένει στο ρολόι. Ο Κουρλούκης. Άστοχο, τέλος δεκαλέπτου. 11-17, μπροστά με συν 6, ο Χέλντραϊκ. Δεύτερο δεκάλεπτο στον Άγιο Νικόλαο. Πρώτη κατοχή του Χουτ, για τη Χουτ μάλλον. Σταρίς, δύσκολο. Άστοχο, λιμπάν από το χέρι. Μουδίλος, ο Κουρλούκης. Σπίτι έξω, της πιέζεται. Πάει την παλαστόν σε Κουρλούκη. Τραπομένου Κατής Νικολαίδης. Θα γραφεί με βήματα. Η Χουτ ξεκινάει το δεκάλεπτο παίζοντας καλή άμυνα. Πρωτόγερος, ο οποίος πήγε και αυτός για πρώτη φορά στο παρκέ, όπως και ο Λάφκας. Χανιώτης. Μπαλά στον Μουδίλο. Μουδίλος. Καλό drive. Αλλά στο δίλημα από τον Μπακούρο. Δύο Μπακούρους έχουμε σήμερα. Ο Διονύσης είναι το 3 και ο Αντίκης είναι το 4.
Σάρις, δεν είναι εγώ δεσμό. Για δύο λεπτά άποντες και οι δύο ομάδες στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Νικολαίδης γυρνάει, δεξιά καταστήλα άστοχη, ρυμπάνω το Χανιώτη. 11-17 παραμένει από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μακούρο. Ο Δήλος περνάει, δεν τελειώνει τη φάση, ο ίδιος το rebound για τρεις, άστοχος από την κορυφή ο Μακούρος, το rebound και τα λάθη από τον Μουδήλο. Θα πάει μέχρι μέσα, αλλά θα δείτε στη φάση. Δεν πάνε τον Θεοδόρου. Από τον Μικατή, ο οποίος δεν κατάφερε να κόψει τον εφηδιασμό. Αλλαγές για τους Νιακοσμίτες, έξω ο Νικολαίδης. Μέσα ξανά. Ο Παπαδάκης. Έξω και ο Περιβολάρης. Και στον Ιθανάχτη με μία μόνο να γίνει περιθυμίδη στον Αραϊκού. Μακούρος γατήσα από 45, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Θεοδόρου. Σάρι, ωραίο καλάθι από τον Πορτόγερο. Πρώτο καλάθι για την Κουμπ μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά. Παπαδόπουλος που είναι Κανιώτης, ούτε αυτό θα είναι στη φάση. Της σε κενοτέρμα, τώρα θα ανοίξει ο λογαριασμό του. Πρώτο time out 15-19 στο συν 4 ο Χέλ. Επίστευμα το time out 5,5 λεπτά από μένου για τη λήξη του πρώτου χρόνου. 15-19 μπροστά ο Χέλ. Από το Θεοδόρου, επαναφάρα για το πλάι και τον Νιακοσμίτε. Γιατίς Παπαδάκης θέλει όλες την κατάσταση. Τεσουλούκης Γιατίς θέλει τον Παπαδάκη. Τους πάει την μπάλα. Τέλος χρόνου, η μπάλα μένει κατά την παγόνη. Θεοδόρου αφήνει τον Περιβολάρη. Λάσκας, τελειώνει 1-2. Σαρίς από το σπίτι του. Άστοχος, περιβάλλον τον Κουρλίδη. Παπαδάκης. Περιβολάρης. Η άμυνα του είναι αποτελεσματική. Περιβολάρης. Πάουλα από τον Τσεκουρλούκη. Αλλαγές για τον Χιλ Ντρέιχ. Έξω Γατής, μέσα στον Ιωνά Ανδρεάδης. Θεοδόρου. Περνάει την μπάλα στο Χανιώτη. Ο Λάφκα. Πάλι καλά που δεν το πήρε προσωπικά. Ο Παπαδάκης την έσκασε.
Αλάσκας, αλλά όλα καλά. Όπως και να έχει, φαίνεται αποτελεσματικός, κατοχή παραμένει. Στιχού, έσχερα το κοντάκι από τρίτης των βολών, από το πρωτό γερό. Στους τέσσερις, πόντου του. 18-19. Λένι Χουντ ακολουθεί στο σκορ με μόλις 2 πόντους. Καρίς. Πρωτόγερος. Στεμπα τρίποντο. Έφυγο και αυτό. Και ο Άγγελος κάνει τις 7 πόντους. Παπαδάκης με πλάτη, με την γενική φάση, λοιπόν, λάβουν τον Λιγολάρη. Ο οποίος κέντρισε την ρεκόρ συνέχεια από τον Τεκουρλούκη. Επαναφορά από το πλάγια τη Χουντ. Τον περιβολάριο, ο οποίος σηκώνει την Γκατρίς, αστοχή, την μπάλα και τον Παγκούρου. Του Βασίλη του Παγκούρου, Αντρεάδης, Γκατρίς. Θεοδόρου, 20-22. 2-40 απομένουν. Περιβολάρης. Περνάει από το κέντρο. Κερδίζει το φάουλ. Γκολ φάουλ. Ευκαιρία για μέσο τρίποντο για τον γκάρντ της Χουντ. Μέσα ο Νικολαίδης. Σε ποιον? Στον Παπαδάκη. Μέσα και ο Χαλιώτης στη θέση του Σαρή. Γραμμή φιλανθρωπίας. Ο Περιβολάρης. Αυτή τη βολή επιθετικό ρεμπάνω το Χανιώτη. Θεοδόρου, Χανιώτη είναι από τα σκρίν, προσπίθεια ωραία. Έμεινε εκεί και δυσκόλευε το σούτ. Χαμηλό το σκορ, βέβαια και οι δύο ομάδες παίζουν σχετικά καλή άμυνα. Θα προσπαθεί τα λεπτά. Χανιώτης, υποδέχεται ωραία την μπάλα και την δώσει τη φάση. Στους τέσσερις ο ψηλός της Χουντ. Ο Δήλος παίρνει και πάλι χαμηλά στον Νικολαίδη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Επαναφορά από την baseline για το χέλι. Ανδρεάδης, θέλει να την πάρει στον Νικολαίδη. Ακούρος Βασίλης, Παγώνης, Αρκοδεσπάκη. Λάσκα θα βάλει τον μπάουν. Περιβολάρης. Λάσκα παίζει με πλάτη. Περιβολάρης, Φλοντεράκη άστοχο, rebound ο ίδιος και καλά. Τέσσερις, Περιβολάρης και Χανιώτης. Από την άλλη Στυχτής Πανδράδης και ο Μουδήλος. Ο Μουδήλος στους δύο. Ανδράδης. Μουδήλος, ωραία, από αυτό το πρώτο. Αλλά βγαίνει ο Θεός ο Θεός. Καλοκαίρι του Κούμπου.
Champions, έχει και το προβάδισμα 26-22. Η ομάδα του Κώστα Πατάκα, αν βγάλει εδώ την άμυνα, σίγουρα θα πάει στα αποδυτήρια με το συν 4. Πακούρος Ανδρεάδης και από τον Νικολάηδη, παγωνίς για 3, άτυχος. Δεύτερα απομένουν. Λάφκας 6 δεύτερα. Ωραία, το κόβει Λουχανιώτη. 6 για τη Χουντ, 28-22. Μπροστά στο ημίχρονο η ομάδα του Πατσάκα. Δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Νέα Ιωνικόλαο. Η Χουντ βρίσκεται μπροστά στο μέχρι πριν ολίγο δεύτερο λεπτό με 6. Ο Παπαδάκης μειώνει διαφορά στους 4. Σαρίς Ανιώτης παίζει με πλάτη, προσποιείται και κερδίζει το φάρο το μουδίλο. Χτύπησε στο στήθος ο μουδίλος, αλλά είναι δυνατό παιδί. Και θα συνεχίσει. Άστοχος στην πρώτη ο Χανιώτης. Ο Χανιώτης, ο οποίος με το δικό του καλάθι διαμόρφωσε το τελικό 28-22 του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα εξωτερικής δεύτερη και ανοίγει το σκορ για την Χουντ και στο δεύτερο μέρος. Μπακούρος το σκέφτεται, σηκώνεται για 2 και ευτυχή. Δεύτερο μέρος 31-24 μπροστά. Αυτό μου 29-26 τέτοιο. Μπροστά με 3 σηκούν. Λάφκας με δεξίχη. Προβάδισμα 5 πόντων ξανά για το του Πατσάκα. Μπακούρος, Ανδρεάδης. Πάει στον Μουδίλο, ο οποίος αστοχεί για 3. Παπαδάκης στο rebound. Ανδρεάδης από το 45. Δεν χρειάζεται με πολλά για την πρώτα του Ανδρεάδη. Λόγκ και εκπείρας. Μπακούρος, Μουδίλος, Παπαδάκης, παίζει με πλάτη τον Λάφκα. Αφήνει με χαντόπιση τον Ανδρεάδη, ο οποίος σηκώνεται ξανά για 3, αστοχή αυτή τη φορά. 9-14 για τον Χέλ. Παγώνης, ούτε εκεί. Κάπως έτσι κλείνουν τα πρώτα 2,5 λεπτά εδώ στην Άγιο Νικόλαο. Σταθερά μπροστά με συν 4 αυτή τη στιγμή. Μπακούρος, Παδάκης δίνει στο Μουδίλο. Παγώνης για 3. Αστός. Θεοδόρου Ψάρης για 3. Εύστοχος. Ξεκινάει ζεστός το δεύτερο μέρος.
στο δόντρο του Δάντου Παπαδάκη. Ριμπάουντ ψηλά από το Χανιώτη. Και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες ψυχολογίας που αν ξεκινήσουν να παίρνουν μπρος θα βγουν πολύ ωραίο μάτς. Μέχρι στιγμής το σκορ παραμένει σχετικά χαμηλό. Για 28-29 η διαφορά για πρώτη φορά προσεγγίζει τους 10, αυτός είναι 9 η Hood. Επιστρέφουμε το time out. 6 και 13 που μένουν και είναι. Δεν κατάλαβα τι έγινε, όπως και να έχει. Πρώτη επίθεση για τον Χέλ. Αδεράδη. Γίνεται ο Κώστας. Σαχούρος περνάει και κερδίζει το φάουλ. Οπα. Πήγε να καρφώσει ο Μουδηλός. Επαναφορά από την baseline για τους Νεκοσμίτες. Μουδηλός. Η Χουτ είναι. Αυτά που σας λέγαμε. Σαρί στους 5. Η Χουτ η οποία παλαιότερα νομίζω λεγόταν Κιάρ. Νομίζω. Μπορεί να λέω τη μεγάλη μπαρούφα τώρα. Το άλλο fun fact που ξέρω είναι ότι ο coach Πατάκας έχει σχέση με ένα γνωστό μπεργκεράδι στο Περιστέρι. Όλα αυτά νομίζω ότι ξέρετε όλοι από που τα ξέρω. Από τον ένα και μοναδικό Σοκράτη Κυσανίδη. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Ανδρεάδη. Εύστοχη η πρώτη. Φαίνεται να πονάει ο Ανδρεάδης. Εύστοχη και η δεύτερη. Στις 5 ο γκάρντ των Νεκοσμητών. Περιβολάρης. Και ο Χανιώτη. Μέχρι μέσα δύσκολο lay-up, επιπάνω του παγόνι. Μπακούρος. Ανδρεάδης. Ωραία, πάνω στο παγόνι. Βρίσκονται για δύο, αλλά και εκεί. Επιπάνω του Σαρίφ. Σαρίφ. Γκολ φάουλ, δύσκολο από το Χανιώτη. Μέχρι στιγμής καλύτερα μετά το half time break πατάει Hood, η οποία για πρώτη φορά προηγείται με διψήφια διαφορά 43-31. Μέχρι μέσα από τις περιστεριώτες. Βλέπει τη διαφορά ξεφεύγει στο σύν 14. Επιστρέφουμε το time out. 45-31 μπροστά η Hood. 4 και 15 απομένουν. Ο Μπακούρος. Πρωτόγερος. Βλέψιμο από το σκεντράι. Μπακούρος μέχρι μέσα. Είναι τη λύση για τους νεοκομίτες.
ξανά και αυτό το short drive. Φοβερές κραυγές από τον Αγγελακόπουλο στον πάγκο. Μπακούρος. Και δύο πρώτα τον Παγώνη. Αν θέλει ο Χέντρεκ να διεκδικήσει κάτι, πρέπει όπως και κάνει μέχρι στιγμής να μειώσει τώρα τη διαφορά. Η πρώτη, ο Ανδράτης είναι μεταξύ στον πάγκο. Δέχεται Μασάλο από τον Νικολαίδη. Έτσι η δεύτερη. Σίγουρα τον χρειάζεται ο Γελδράιχ αν θέλει να συνεχίσει. Πέσιμο μας του περιβολάρι. Και φαίνεται να κουτσένει. Καθόλου καλό σημάδι τώρα τη Χουντ. Ελπίζω και νομίζω ότι όλα είναι καλά. Μπακούρος. Κουκλούκης. Μπακούρος στη έξω. Βίλος. Ωραία, από την πλάτη, από το τελείωμα. 9-14 για τον Χέλ. Μπακούρος για τρεις. Αστοχή, λοιπόν, την Λάσκα. Με μαξιλαρά κεφαλίας 11 πόντων μπροστά η Χουντ. Όλο το θέμα τώρα είναι πως θα διαχειριστεί η Χουντ αυτό προβάδισμα μπαίνοντας στο δεκάλεπτο, καθώς δεν έχει τις ανάσες. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται να μην την επηρεάζει καθόλου αυτό. Μετά του Θεοδόρου παγώνει από την άλλη. Βάζει κάποιος δύο πόντους. Στις 5 ο Θεοδόρου στις 3 παγώνεις. Στο 3 δεκάλεπτο. Συν 12. Τι έχουμε εδώ. Αμυντικό είναι το φάουλ. Επαναφορά από το πλάι για τη Χουντ. Μάλλον βλέπω για διάστημα. Το χτύπημα του πρωτόγερου. Ακροσάρι. Ριμπάουντ σε κουρλούκι. Από τη στάση που έχει πάρει και με τον τρόπο που έχει βάλει το πόδι πάνω στον πάγκο. Κάτι δεν μου αρέσει. Αυτό όμως είναι μεταξύ ο Παπαδάκης. Φτάνει τους 4. Πάλι ψηλά από τον κουρλούκι. Μέσα ο Ανδράτης για το Χέλ. Ένα μισό το μένει. 48-38 μπροστά εκεί. Θα ρίξει μέχρι μέσα και αντίζει το φάουλ. Και θα κατευθυνθεί προς τα γραμμή της Ανδροπίας. Στο συν 10. Ας το κοινωνιστάρι. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί να έχουμε τη ματσάρα στο τέλος. Χουντ είναι μόλις 5. Και δεν είναι απίθανο το σενάριο να χάσει μέρος από το προβάδισμα που έχει μέχρι στιγμής, καθώς ο Χέλ έχει τη γλύση του πάγκου. Παπαδάκης και δυνούν να πάρουν και δύο βολές. Έσπασε
25. Έστωση και η δεύτερη. Ρίχνει διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Στο σύν 9 πλέον η Food. Θεοδόρου. Καλιώτης. Λάφκας παίζει με πλάτη. Δύσκολο κανάλι από τον Λάφκα. Σακούρος. Δίνει στον αδερφό του για τρεις εκείνος. Έστωχος. Ο Βασίλης ο Μπακούρος. Για αυτό το καταλαβαίνω φάουλ εκτός φάσης από τη Χουτ. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό. Η Χουτ παραμένει στο σύν 8. Μισό λεπτό μένει. Μπακούρος. Δίνος. Ανδρεάτη. Σηκώνεται για 3. Άστρο το σούτ. Σηκώνεται το σαρί. 17 λεπτά όλα στην διάθεση της Χουτ. Για 3. Αστοχή. Καλιώτης μπλοκ ψηλά από το Μουδίλο. Ένα ακόμα ένα από μένει. Θεοδόρου. Πάσα δεν περνάει. Και βγάζει την άμυνα. Τέλος 10 λεπτού. 51-43 στο σύν 8 η Χουτ. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ο Χουτ, η Χουτ, έστω κοσάρις. Πλέον βρίσκεται με σύν 10, ξεκινώντας την πιο κρίσιμη περίοδο του παιχνιδιού. Και έξω ο Γράτης δεν προλαβαίνει, κατοχή περνάει στο Χουτ. Ωραία, πάσα χαμηλά και δεν πάω πάνω στην προστάδα του Πορτόγερου. Στην πρώτη η διαφορά παραμένει στο συν 10. Μπακούρος. Ωραία ρακία, πάει μέχρι μέσα. Αφού είναι ο Παπαδάκης. Στο Παπαδάκη. Παπαδάκης. Μουδίλος. Καρτής. Μπακούρος. Ωραίες περιστροφές από τη Χουτ. Παπαδάκης. Καλά το δεύτερο χρόνο. Πολύ καλές περιστροφές στην άμυνα από τη Χουτ. Πρωτόγερος, Σαρίς για 3. Άστοχος, λοιπόν, ψηλά από το Μουδίλο. Κατής. Παπαδάκης, ωραίο σπιν. Άστοχο τελείωμα. Λάφκας και δίσκο, λοιπόν, το φάουλ.
8,5 λεπτά για να διατηρήσει το προβάδισμα αυτό που έχει προς το παρόν. Βρίσκεται μπροστά με 9-54-45. Θεοδόρου, πάσα, απόγερο, Θεοδόρου, πάει μέχρι μέσα και δεν το στόχο του Λαΐδη. Πακούρος, ένα καλό run θέλει τώρα ο Σελτράιχ, δήλωση για τρεις, αστοχή, Νικολαΐδης, ούτε εκείνος. Ψυχή Χουντ. Πάμε, πάμε, πάμε. Μία εξτρά βολή για τον Πρωτόγερο. Έστω και εκεί μία μισή τρίποντο. Στο σύν 12 πλέον η Χουντ. Υπάρχει Λάσελ, πρέπει να κάνει ένα μικρό σέρι. Πάστε το. Δεν λέω τον Νικολαίδη. Πρωτόγερος. Λάσκασε ψεύ τον Πρωτόγερο, ο οποίος σκόνται για δύο. Και πάνω σκλάβω το μουδίλο. Τέτοιες άμυνες θέλουν οι κοσμίτες. Ανδρεάδης για τρεις. Εστοχή. 57-48. Θεοδόρου. Πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο το Χανιώτη. Ανδρεάδης. Δήλος. Θα σκοθεί για δύο και θα σκοθήσει. Έξιδα, 50. 6 και 10 που μένει. Καρίς, δύσκολο. Καλάθι ψυχολογίας. Συν 13 για τη Χουντ. 6 λεπτά παρά ένα δευτερόλεπτο απομένει. Επιστρέφουμε το time out. 63-50. Η Χουντ έχει πολύ καλό μαξιλαράκι ασφαλείας για τα επόμενα 6 λεπτά. Σε αυτά, ο Ιατρής, άστοχος, Μουδίλος. Στις τέταρες ο Χάρης. 63-52. Λάσκα, Κανιώτης, εύκολο το λάθος για το Χούν. Κανιώτης, 5. Για τρεις. Πάσα το τριποντάκι. Ριμπάνω το Θεοδόρου. Το σκέφτηκε και χρεώθηκε. Τι είναι εδώ, περιβολάς ξαναμπαίνει. Ο περιβολάς ξαναμπαίνει με γυρισμένο αστράγαλο. Κάτι έπαθε ο Χανιώτης. Καλά τον βλέπω. Πάρε τον Ανδρεάδη. Έλα το ομαδικό. Οποιοδήποτε φάουλ και αν επιχειρήσει ο Χέλ για τα επόμενα 5 λεπτά θα οδηγήσει τη Χουντ
στις γραμμές της ανθρωπίας. Θεοδόρου. Σαρίς, προσπίτε, αφήνει ωραία στο Λάφκα. Προφέρειος, κεραυνό. Από τον Σεντράικ. Συν 15 για την Κούρση, η οποία φαίνεται να είναι ανεπηρέαστη και από την κούραση και από τα πολλά λεπτά που έχει παίξει. Λάφκας συνεχίζει. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Μακούρος για τρεις. Από το σουτ, rebound από τον Περιβολάρη. Ο Παπαδάκης κατοχή παραμένει στο χουτ. Θεοδόρου. Εκατεραπομένου Θεοδόρου για τρεις. Από το σουτ, rebound ξανά από τον Μακούρο. Ανδρεάτης για τρεις, εύστοχος. Έφερε ποτά για τον ίδιο. Κατής πιέζει. Μεταφορά. Κατοχή, περνάει στον Χέλη. 69-55. Παπαδάκης παίρνει το πιο γρήγορα μέσα. Μπαλά χτυπάει στο πόδι του, κατοχή για την Κούρση. Time out από το Χέλντραικ, 3.33 απομένουν. Επίστρεψε με το time out. Το Χέλντραικ όπως είναι λογικό πιέζει ψηλά. 3.20 απομένουν. Θεοδόρου. Λάθος είναι εννόηση. Λάθος είναι και η πάση του Μουγίλου. Λάφκας μέχρι μέσα. Κερδισμένο φάουλ από τον Παπαδάκη. Φαίνεται να τύψε στο αυτί ο Λάφκας. Ποιος το σηκώνει τέρα καλά. Πήγε να βάλει με τα μπλό την πρώτη, ωστόσο φάνηκε άτυχος. Πολύ προσπάθεια, Παπαδάκης, ούτε εκείνος. Λάφκας με rebound. Σαρίς. Θεοδόρου. Μεγάλες υποθέσεις θέλει τώρα η Χουντ. Πρωτόγερος. Παίρνει από τα δεξιά, αφήνει το Σαρί. Για τρεις εκείνος. Δεύτερο παιχνιδάκι του Σαρί, ο οποίος φτάνει τις 8 στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Μπακούρος άστοχος, λοιπόν του Λάφκα.
προχωρά από, την, από το πλάι για τον Χέλη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παπαδάκης με χαντό. Τον Μπακούρο, Παπαδάκης γυρνάει, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Rebound Λαύκα. Βολεύει τον Λαύκα. Στο τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Ο Σκουτ κάνει το 2-2. Ο Χέλντραϊχ πέφτει στο 1-1. Με ταμπλό η δεύτερη. Έφερε το Λαύκα. Μπακούρος. Δεν περνάει η πάσα του. Περιβολάρης, τελειώνει τη φάση. Ήταν νομίζω ο μόνος που τον σκοράρει. Γιατί που σκοράρει τώρα Ανδρεάδη. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη Παπαδάκης. Highlight στο τέλος. Πρωτόγερος Σάρις για 3. Άστοχος, rebound το Ανδρεάδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ανδρεάδης με χειρόφρονο για 3. Εύστοχος. Τρίτο τριποντάκι το Ανδρεάδη. Τελευταία 40 λεπτά. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έχει κλειδώσει τη νίκη. Ανδράδης ξανά για 3. Επαναφορά από την baseline με τον Λαύκα. Θα προχωρήσει συλλογικά σε επίθεση. Τέλος παιχνιδιού 76-60. 2-2 για την Χούντ.